είχε χαρακτηριστεί ως φωνικός δρόμος για αρκετές δεκαετίες με φόντο τις τραγικές εικόνες στην άσφαλτο. Μετά από 30 χρόνια βελτιώνονται σημαντικά οι συνθήκες ασφάλειας στον βόρειο δικό άξονα Κρήτης, στο ύψος της Αγίας Πελαγίας, με το έργο της κατασκευής κόμβων, το οποίο ολοκληρώθηκε μετά από απίστευτες καθυστερήσεις. Σήμερα δόθηκε στην κυκλοφορία ο κόμβος και έτσι οδηγοί και επισκέπτες κατεβαίνουν με ασφάλεια προς την Αγία Πελαγία. Ένα όραμα δεκαετιών γίνεται πραγματικότητα, δήλωσε ο Δήμαρχος Μενέλαος Μπογιέας. Επιτέλους έχουμε ένα έργο το οποίο αποτελεί όραμα όλης της περιοχής, όλου του νησιού θα έλεγα, καθώς είναι μια από τις περιοχές που έχουμε, που είχαμε τα περισσότερα ατυχήματα. Μια προσπάθεια πολλών ετών, από το 2011 περίπου, με τις προσπάθειες της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής, του Προέδρου της Κοινότητας, του κ. Πεδιώτη, της Σέβης Αποστολάκη Δημοτική Συμβούλου και νυν Δημοτική Συμβούλου στο Δημοτικό Συμβούλιο και της δική μας Δημοτικής Αρχής, που με την εκκίνηση των εργασιών ήμασταν από την πρώτη μέρα εδώ και προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε με το δικό μας τρόπο, ξεπερνώντας πολλές φορές τις αρμοδιότητές μας. Να ευχαριστήσω όλους όσους συνέδραμαν σε αυτό το έργο, από τον Ανάδοχο, το Υπουργείο, τον Επιβλέποντα, τον κύριο Τζουμάκα, που είχαμε πάρα πολύ συχνές επαφές, προφανώς τον Περιφερειάρχη για την καθοριστική συμβολή του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου. Ο κόμβος δόθηκε σε χρήση, προκαλώντας ικανοποίηση στην τοπική κοινωνία. Επιτέλους, ολοκληρώθηκε ένα έργο χρόνων. Δόθηκε σε χρήση ο κόμβος Αγίας Πελαγίας που να εξυπηρετηθούν και οι επαγγελματίες και οι καταστηματάρχες και οι κατοίκοι. Επιτέλους πραγματοποιείται το όνειρο τοπικής κοινωνίας της Αγίας Πελαγίας και του ηρακλειώτικου κοινού που κατεβαίνει και επισκέπτεται την Αγία Πελαγία. Μπορούν να κατεβούν ελεύθερα τώρα γιατί οι κόβοι νίξανε. Με ασφάλεια πλέον και με συνθήκες αξιοπρεπείς και σύγχρονες. Μένουν ακόμα κάποιες εργασίες να ολοκληρωθούν, όπως ο φωτισμός και η αντιστηρίξη στα πρανή. Για μας ξεκινάει τώρα ένας νέος αγώνας, μια νέα προσπάθεια να συνδέσουμε οδικά τη Λιγαριά, αλλά και να βελτιώσουμε τον κόμβο που έχει παραδοθεί ήδη στην Αχλάδα. Όχι άλλα θύματα στο ΒΟΑΚ. Κάποιοι φταίνε γι' αυτό. Στα τέλη Μαΐου του 2017, πολίτες και επαγγελματίες προχωρούν σε συμβολικό αποκλεισμό του ΒΟΑΚ στο ύψος της Αγίας Πελαγίας ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τη μεγάλη καθυστέρηση στη δημοπράτηση του έργου. Το έργο δημοπρατήθηκε στις 30 Ιουλίου του 2018, ενώ η σύμβαση με τον Ανάδοχο υπεγράφει στις 3 Μαΐου του 2019. Αποδείξαμε ότι όταν συνεργαζόμαστε μπορούμε να καταφέρουμε πάρα πολλά πράγματα. Επιτέλους να σταματήσουν τα τροχαία και να μην θρυνήσουμε και θύματα. Εάν όντως γίνει αυτό, εγώ πρώτη θα χειροκροτήσω και θα πω μπράβο. Είμαι εδώ από το 78 και το έχω ακούσει πολλές φορές. Κινδυνεύουμε καθημερινά. Τον Ιούλιο του 2019 ξεκίνησαν οι εργασίες από τον κόμβο της Αχλάδας, ενώ ακολούθησαν καθυστερήσεις, γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και επιπρόσθετες μελέτες και παρεμβάσεις λόγω γεωτεχνικών προβλημάτων που εντοπίστηκαν κατά την εκτέλεση των εργασιών στις λωρίδες επιτάχυνσης και επιβράδυνσης. Η ολοκλήρωση του έργου προκαλεί χαρά σε κατοίκους και επαγγελματίες. Στα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη και που πρόκειται να δρομολογηθούν στο τουριστικό θέρετρο, αναφέρθηκε ο Μενέλαος Μπογιέας. Ο βιολογικός Αγίας Πελαγίας θα παραδοθεί στο τέλος του χρόνου. Έχουμε τη δέσμευση για την επέκταση του παραλιακού μετόπου, το αντιδιαβρωτικό έργο το σπουδαίο των 2 εκατομμυρίων ευρώ στην πρόσφατη επίσκεψη του Υφυπουργού του κ. Τσακίρη και προσπαθούμε να εντοπίσουμε τώρα τη βέλτιστη λύση σε σχέση πάντα με τη νέα χάραξη του ΒΟΑΚ, που ένα μεγάλο κομμάτι, ίσως το μεγαλύτερο κομμάτι νέας χάραξης αφορά το Δήμο Μαλεβιζίου.